Εμείς όμως είμαστε εδώ γιατί θέλουμε ένα άλλο μέλλον για τα παιδιά μας. Θέλουμε την Ευρώπη, θέλουμε το ευρώ, θέλουμε την χώρα μας μέσα στο ευρώ. Όσο θα πληρώνει η χώρα ακόμα τις αιμονές του κυρίου Τσίπρα, εμείς εδώ την ξέρουμε τη βιώσιμη λύση. Θα είναι επίπονη, αργή, όμως στέρεη, ασφαλής και γι' αυτό δίκαιη. Είναι η Ευρώπη και το ευρώ η λύση. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Οι Έλληνες είμαστε περήφανος λαός. Όχι μόνο για την ιστορία μας, όχι μόνο για την όμορφη χώρα μας, όχι μόνο για τους αγώνες για τη δημοκρατία. Σας βεβαιώνω ως Δήμαρχος Αθηναίων ότι το βλέπω. Αυτή η κρίση μας έδωσε μια νέα αξιοπρέπεια, μια νέα εθνική υπερηφάνεια. Την βλέπω κάθε μέρα στις γειτονιές της Αθήνας, στους εθελοντές στα συζήτεια, στους ενεργούς πολίτες που έχουν πάρει τη ζωή της πόλης στα χέρια τους. Αυτή η Ελλάδα υπάρχει. Αυτή την Ελλάδα την βλέπουμε να βραβεύεται. Είναι η Ελλάδα που ξαφνιάζει τον κόσμο. Είναι αυτή η Ελλάδα στην οποία ελπίζουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας εμπνέει. Η δημιουργική Ελλάδα. Μακριά από τη μιζέρια της καταγγελίας. Μακριά από το στήρο όχι. Κάποτε πρέπει να το πούμε. Για τα δεινά αυτής της χώρας δεν μας φταίνε μόνο οι ξένοι. Να γυρίσουμε, να κοιτάξουμε το πρόσωπό μας το καθρέφτη. Να γυρίσουμε, να κοιταχτούμε, να αντικριστούμε οι Έλληνες. Να ενηλικιωθούμε επιτέλους για να πάρουμε πραγματικά την τύχη μας στα χέρια μας. Να μιλήσουμε με λόγια καθαρά, με την υπερηφάνεια το έργο μας. Το ναι είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας μας. Το ναι είναι η αυτοπροστασία της κοινωνίας απέναντι στην κατάρρευσή της. Το ναι είναι η υπερηφάνεια ενός λαού που δεν φοβάται να αντιμετωπίσει κανέναν δανειστή, που δεν κρύβεται πίσω από τερτύπια, ασάφιες, υπεκφυγές και ουάου. Η συγκέντρωση δίνει το ναι στην Ελλάδα, το ναι στην Ευρώπη. Το δίνουμε εδώ από το στάδιο αυτό. Την Κυριακή ψηφίζουμε ναι για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, στο ευρώ. Εάν ψηφίσουμε όχι, κάνουμε το πρώτο βήμα για να βγούμε έξω από τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τους λέμε λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το κατήρι. Όλη η Ελλάδα θα είναι δίπλα στην Ευρώπη. Πιστεύω στο ναι σαν εγγύηση προς αυτά τα νέα παιδιά που ήρθαν με τις γιαγιάδες, με τους γονείς τους, ότι δεν θα είναι απομονωμένα. Πιστεύω στο ναι για αυτά τα παιδιά για να μία που χρησιμοποιούν όλη τη λέξη αξιοπρέπεια τον τελευταίο καιρό, για να αποσαφηνίσουμε στη νέα γενιά ότι η αξιοπρέπεια δεν ζητιανεύεται, δεν καπηλεύεται, δεν δηλώνεται, αποδεικνύεται με σθένος. Δεν είναι αριστερή πολιτική τα δανεικά και αγύριστα. Είναι κουτσαβακισμός. Να θυμίζετε, δεν είναι πατριωτισμός η εύνοια
σε ορισμένες ελίτ κατηγορίες πολιτών. Είναι ευνοιοκρατία. Δεν είναι αριστερή πολιτική να σπέρνεις ψεύτικες ελπίδες. Δεν είναι πατριωτισμός ο πολιτικός χειρισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στον οποίο έχουν επιδοθεί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν είναι μέρος της αριστερής ιδεολογίας το να τάζεις στη λογική ευτυχία και μάλιστα δια του διορισμού στο δημόσιο.